Ήταν 9 Μαΐου του 1945 στην αίθουσα της στρατιωτικής σχολής μηχανικού σε προάστιο του Βερολίνου, όταν η ανώτατη γερμανική στρατιωτική διοίκηση και αντιπροσωπεία των συμμαχικών δυνάμεων από τη Σοβιετική Ένωση, την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία υπέγραφαν την άνευ όρων συνθηκολόγηση που σήμανε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγες μέρες νωρίτερα, και ενώ οι Σοβιετικοί είχαν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από την Καγκελαρία ως αποτέλεσμα της μάχης του Βερολίνου, ο Χίτλερ είχε αυτοκτονήσει, ενώ το φυλάκιο της πόλης είχε παραδοθεί. Ήταν το στρατιωτικό τέλος μιας περιόδου που άφησε τα τραγικά της σημάδια στην Ευρώπη, εμπνέοντας κύματα αντίστασης κατά του φασισμού και του ναζισμού. Είναι ο πόλεμος που, εκτός από τις τεράστιες απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών, χαρακτηρίστηκε από μαζικές εκτελέσεις αμάχων και άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κατακτημένων λαών. Εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν περίπου 57 εκατομμύρια άμαχοι κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τους περισσότερους από αυτούς να είναι πολίτες συμμαχικών κρατών. Η λήξη του πολέμου εορτάστηκε σε όλη την Ευρώπη και η μέρα τιμάται ως ημέρα Ευρώπης για να θυμίζει τη δύναμη και τη φρικαλαιότητα του πολέμου. Είμαστε πλασμένοι για το ποτέ πόλεμος και για μόνο το ειρήνη. Να μην εφησυχάζουμε ποτέ, γιατί η ελευθερία και η δημοκρατία είναι αγαθά που δεν είναι δεδομένα. 77 χρόνια μετά και τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, το Ηράκλειο τίμησε τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης. Ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον πόλεμο, υπέρ της ειρήνης. Είναι ένα μήνυμα που έχει υπογραφεί με ποταμούς αίματος από την ανθρωπότητα. Ήταν αντίσταση και νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού. Ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση, όχι μόνο την ηθική, αλλά και οτιδήποτε αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ευχόμεθα να είναι φωτεινό παράδειγμα για ελευθερία, ειρήνη και αξιοπρέπεια. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν δοξολογίες στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και κατάθεση στεφάνων.